Α αφήσουμε τι διαφορέ και α πιάσουμε δουλειά, δήλωσε μεταξύ άλλων προ πάσα κατεύθυνση ο νέο Αντιδίμαρχο Καθαριότητα και Πρασίνου Χρήστο Γιώγα, ευχαριστώντα του εθελοντέ που με δικά του έξοδα βοηθούν στην εξάλληψη του προβλήματο των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αλεξανδρούπολη. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλου του εθελοντέ οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται κυριολεκτικά, ξοδεύοντα και χρήματα για να φροντίσουν τα αδέσποτα τη πόλη μα και του Δήμου μα. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους, με όλους ανεξαρτήτως συλλόγους σωματεία, για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και για τα αδέσποτα και για την πόλη μα και για του οικισμού. Για το νέο καταφύγιο δήλωσε πω τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και σε λίγο καιρό θα μεταφερθούν τα δέσποτα σκυλιά από τον παλιό χώρο. Παράλληλα, δήλωσε πω άμεσα ξεκινά και το πρόγραμμα των στηρώσεων, τονίζοντα πω με καλό προγραμματισμό θα έχουμε και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Το καταφύγιο είναι σχεδόν έτοιμο. Στην πράξη, διαπιστώσαμε κάποια μικροπροβλήματα. Έχουμε προχωρήσει στην αποκατάσταση και σε λίγες μέρες θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε από το παλιό καταφύγιο στο καινούριο τα αδέσποτα. Θα γίνει μια προγραμματισμένη δουλειά με το τσιπάρισμα, με την καταγραφή όλων που θα μπουν στο καινούριο καταφύγιο. Γίνεται η πρόσληψη του κτηνιάτρου, ο οποίος θα δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. Στόχος μας είναι να γίνουν οι άμεσα, γρήγορα και όσο το δυνατόν περισσότερε. Θέλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουμε το σύνολο των στηρώσεων. Νομίζω ότι είναι το κυριότερο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα σταματήσει τον πολλαπλασιασμό των αδέσποτων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα στοχεύσουμε και θεωρώ ότι με ένα καλό προγραμματισμό και μια καλή συνεργασία πολύ πολύ γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα ορατά για όλους μας και για τα δέσποτα και για την πόλη μας και για τους συνδημότες μας.